Ευλογή ψυχή μου καρτήρια και πάντα τα
δοκίσει και γονένε τους επεσόντες εις τους Χριστός. Ουδέ είπεν, ο πείσαξ το έλεος μου μετ' αυτού. Είπεν μου αυτό ο Oh,
ψευγός λαού των ιερών μοναστηρίων, των ιερών προσκυνημάτων και των ευαγών ιδρυμάτων της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως Καλυκίδος, εις Θιέας και Βοδίος Ποράχος. Του ευσεβούς ημών έθνος, πάσης αρχής και εξουσίας, εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φίλων Χριστου ημών στρατού, των διδασκόντων και διδασκομένων, των ενωρητών, επιτρόπων, συγχρονητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτήν, πάντων ημών των προσελθόντων εις την Ιεράν Λειτουργίαν Ταύτην, μετά των οικείων και συγγενών ημών και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των μισθούντων και αγαπώντων ημάς, των εν ασθενείες κατακειμένων, των εν φυλακές, των εν παντίες θλίψες ή και ανάγκες ευδυσκομένων, των εν κινδύνης και πειρασμής, των ταξιδευόντων, των εν τη ξένη παρεπιδημούντων, ενείς και Νικοδήμου ιερομονάχου, των εμπολέμων, των εκπαλώτων, των αγνωμένων, των προσφύγων και των αλέγων, και πάντων των επιλαμμένων ημίν της ανάξης, έρχεστε υπέρ αυτών, μνηστήρις, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού, πάντοτε νη και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αρχιεροσύνη σου, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αη, τους αιώνας των αιώνων. Τον Μακαρία Κυλίξη, γενομένων αηθήμων των κατόχων Μητροπολιτών, Χρυσοστόμου, Νικολάου, Γρηγορίου, Χρυσάνθου, Παντελεήμονος, Ευγενίου, Χριστοφόρου, Καλλινίκου και Νεοφύτου των Αρχιερέων και πάντων των προαυτών αρχιερατευσάντων, εν τη καθημάστεως ως το επαρχία και δεσπάρε ποτέ διαγραψάσες επισκοπές αυτής. Χρυσοστόμου Βασιλείου Δημητρίου Συνεσίου, Χρυσοστόμου Ιακώβου Διονυσίου, Πολυκάρπου Παύλου και Νικολάου, των αηθήμων ευαέων ιεραρχών, των αημνήστων ιερέων και διακόνων, των ιερατευσάντων και διακονισάντων εν καθημάς Ιερά Μητροπόλη. Η ενορία και περιοχή ταύτη εμείς Γεωργίου Πέτρου Παναγιώτου
μετά τον κεκοιμημένον πρεσβυτερών αυτών, τον κεκοιμημένον μοναχών, τον αημίστων, πτυχώρων και ανεμιστών, πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των αημίστων ιδρυτών και ευεργετών, των φιλανθρωπικών ρημάτων, της Ιεράς ημών Μητροπόλεως, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, αγωνισαμένων και πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών αγώσκη, πάνετε και επεσκάτων, των αναπαυωμένων, εν το ιερό κημητηρίον, της ενωρίας ταύτης, και να πάση τη δεσποτεία Κυρίου, όν τα ονόματα, επιμονεύσαμε εν τη ιερά προθέση. Ο Μέγαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει εν τη ώρα αυτή και των δούλων του Θεού ορέστου Δημητρίου και Κατερίνης, μυστήρι Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
διάβασες πριν από λίγο το Ευαγγελικό ανάγνωσμα που είναι μια περικοπή από το Ευαγγέλιο που μας έγραψε και μας επιστρέφθηκε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και αυτό το τμήμα που ανέγνωσες περιέχει μια πολύ γνωστή παραβολή που έχει τον τίτλο του Καλού Σαμαρίτου και που από τότε που τα χείλη του Κυρίου μας την παρέδωσαν, αυτή την παραβολή, πολλές φορές οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν αυτόν τον χαρακτηρισμό του Καλού Σαμαρίτου προκειμένου να χαρακτηρίσουν ανθρώπους οι οποίοι είχαν κύριο μέλημα στη ζωή τους όχι να υπηρετούν τον εαυτό τους αλλά να υπηρετούν τους συνανθρώπους τους και μάλιστα αναλαμβάνοντας και το κόστος της αγάπης. Γιατί η αγάπη που δεν είναι μόνο λόγια αλλά είναι και έργα έχει το δικό της κόστος. Όχι πάντοτε υλικό, πολλές φορές και πνευματικό. Μας είπε λοιπόν ο Χριστός αυτή την παραβολή προκειμένου να απαντήσει στο ερώτημα που του έκανε ένας νέος ο οποίος τον πλησίασε όχι για να μάθει από τον Χριστό αλλά για να τον πειράξει τον Χριστό. Πολλοί είναι οι άνθρωποι που μας πλησιάζουν, άλλοι με αγάπη, άλλοι μας πλησιάζουν με κακυποψία και δισταγμό, άλλοι μας πλησιάζουν με σκοπό να μας πειράξουν και άλλοι γιατί θέλουν να μάθουν κάτι από την ζωή και τη θεολογία της Εκκλησίας. Ο Χριστός λοιπόν του απαντά πάλι με μια ερώτηση. Γιατί αυτός ήταν νομικός, ήταν μορφωμένος άνθρωπος. Αλλά και οι μορφωμένοι άνθρωποι πέφτουν σε λάθη και οι μορφωμένοι άνθρωποι πολλές φορές αποδεικνύονται μικροί στη συμπεριφορά τους. Και του λέει, θέλεις να μάθεις τι πρέπει να κάνεις για να κληρονομήσεις την αιώνια ζωή. Τι λέει ο νόμος. Τον έχεις σπουδάσει. Και εκείνος είπε, αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και τον πλησίον σου αγαπήσεις ως σε Αυτόν, όπως τον εαυτό σου. Και του είπε ο Χριστός, αυτό που γράφτηκε, αυτό που ξέρεις και το λες, αυτό να κάνεις και θα ζήσεις αιωνίως. Όμως αυτός ήθελε, λέει, το Ευαγγέλιο να δικαιώσει τον εαυτό του. Συνεχίζει την ανάλογη διαγωγή του και ρωτάει τον Χριστό, και ποιος είναι ο πλησίον μου, που πρέπει να τον αγαπήσω. Και τότε ο Χριστός του απήντησε με την παραβολή του Καλού Σαμαρίτου. Του λέει, ένας άνθρωπος κατέβαινε από τα Ιεροσόλυμα προς την Ιεριχώ. Στο δρόμο του έπεσε σε χέρια ληστών. Αυτοί τον έκλεισαν, συνήθις πρακτική, δεν μας εκπλήσει. Του πήραν ό,τι είχε και δεν είχε και τον εκτύπησαν και τον άφησαν στη μέση του δρόμου ημιθανή, μισοπεθαμένο.
συγκυρία, λέει ο Χριστός, εκείνη την ώρα πέρναγε ένας ιερεύς. Βλέποντάς τον, δεν συγκινήθηκε, ούτε έσκυψε να τον βοηθήσει. Ειδών αντιπαρήλθε, συνέχισε το δρόμο. Μετά από αυτόν πέρασε ένας Λεβίτης. Και αυτός, θρησκευτικός άνθρωπος του Θεού, και μάλιστα από την ιερατική οικογένεια, από το λεβιτικό γένος, και εκείνος τον είδε, φοβήθηκε να μην μολυνθεί, γιατί πήγαινε να προσφέρει θυσία, όπως το ιερεύει στο Θεό. Δεν είχε χρόνο και περιθώριο να δει τον ετοιμοθάνατο. Και μετά περνάει ένας Σαμαρίτης. Ο Σαμαρίτης ήταν ο ελεκτικός άνθρωπος της εποχής. Ήταν ο Ιουδαϊκός λαός από τη μια μεριά, ο ευλογημένος λαός του Θεού. Σε αυτό το λαό ανήκαν και ο ιερεύς και ο Λεβίτης. Και από την άλλη μεριά ήταν οι Σαμαρίτες, οι οποίοι είχαν έκτρα με τους Ιουδαίους. Δεν έλεγαν ούτε καλημέρα μεταξύ τους για θρησκευτικούς λόγους, για θρησκευτικές διαφορές. Και θεωρείται λοιπόν ελεκτικός. Αυτός λέει, εσπλαχνίστηκε το πληγωμένο. Από εκεί που δεν το περιμένει σου έρχεται καμιά φορά και η ευεργεσία και το κακό. Και έσκυψε πάνω του, του έπλυνε τις πληγές με κρασί, γιατί το κρασί έχει γινόταν, και με λάδι για να γλυκάνει τον πόνο. Και μετά τον πήρε ο ίδιος στα χέρια και τον ανέβασε επάνω στο ζώο που είχε για να μεταφέρει τον εαυτό του και τον πήγε στο πλησιέστερο πανδοχείο και λέει στον υπεύθυνο εκεί, πάρε και δύο δυνάμια, πάρε μερικά χρήματα και σε παρακαλώ φρόντισε τον άνθρωπο αυτό. Και όταν θα ξαναπεράσω από εδώ, θα σου δώσω και ό,τι άλλο περισσότερο ξοδέψεις για την αποθεραπεία του. Και λέει ο Χριστός, ποιος από τους τρεις έγινε πλησίον του εμπεζόντος εις τους ληστάς? Πρόσεξε, αγαπητέ μου Αθανάση, προσέξτε κι εσείς, χριστιανοί μου ευλογημένοι. Ο νομικός ρώτησε τον Χριστό, ποιος είναι ο πλησίον μου, και ο Χριστός του απαντάει, ποιος έγινε πλησίον στον άνθρωπο που είχε ανάγκη. Τελείως διαφορετική οπτική, η οπτική του Θεού από την οπτική των ανθρώπων. Και τότε αποστολωμένος ο νεαρός νομικός του απήντησε, ο ποιήσας το έλεος μεταυτού. Πλησίον έγινε αυτός που έδειξε αγάπη, που τον ελέησε, που τον ευσπλαχνίστηκε. Και ο Χριστός του είπε, πορεύω και εσύ πήγαινε ομοίως. Πήγαινε και κάνε και εσύ ομοίως. Δεν θα υπήρχε ωραιότερη βάση για μένα για να οικοδομήσω δύο-τρεις σκέψεις που έχω, να σου εμπιστευτώ ως επίσκοπός σου
ετούτη την ώρα που πρόκειται να εισέλθει στο Ιερόβημα και να χειροτονηθείς ιερέας. Οι πατέρες της Εκκλησίας, στο πρόσωπο του καλού Σαμαρίτη, είδαν τον Χριστό, ο οποίος ήρθε στη γη και βρήκε όλους εμάς τους ανθρώπους που μας είχε κλείσει ο διάβολος στην κυριολεξία από τη δόξα των τέχνων του Θεού, μας είχε βγάλει από την οικογένεια του Θεού και μας είχε γεμίσει με πληγές και μας είχε οδηγήσει στο θάνατο. Και ο Χριστός ήρθε ως ο καλός Σαμαρίτης και έσκυψε πάνω μας και μας έδωσε τον ήλιο, το αίμα του που μας ξεπλένει από κάθε ρήπο και κάθε πνευματική και σωματική νόσο και ασθένεια, και το έλεος, την αγάπη του, τη στοχή του, την εσπλαγνία και το πανδοχείο, λένε οι πατέρες πως είναι η Εκκλησία, και δεν έχουν άδικο, γιατί η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο και ο μόνος ιατρών και ιατρός ψυχών και σωμάτων είναι ο Χριστός. Όλοι οι άνθρωποι καλούμαστε να μιμηθούμε τον Χριστό, τον καλό Σαμαρίτη, τον οποίον οι πατριώτες του τον εστάβρωσαν έξω της παρεμβολής, έξω από τα τείχη της πόλης, γιατί τον είχαν αποδοκιμάσει, τον είχαν απορρίψει. Αν όμως όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι χριστιανοί πρέπει να φαίνονται με αυτόν τον τρόπο, πόσο μάλλον ο ιερέας. Είναι άλλη η ιεροσύνη της Παλαιάς Διαθήκης και άλλη η ιεροσύνη της Καινής Διαθήκης. Παλαιά Διαθήκη είχε τους νόμους, είχε τις θυσίες, μέχρι η ιεροσύνη της Καινής Διαθήκης είναι η ιεροσύνη του Χριστού. Και όταν κανείς γίνεται λειτουργός της Καινής Διαθήκης, πρέπει να έχει και να αγωνίζεται να έχει την καρδιά του Χριστού. Και η καρδιά του Χριστού πρώτα-πρώτα είναι ευρύχωρη καρδιά. Χωράει όλο τον κόσμο. Όλη την πλάση είναι μια καρδιά ζεστή, δεν είναι παγωμένη και είναι καρδιά ευαίσθητη, δεν είναι καρδιά πέτρινη. Τέτοια καρδιά πρέπει να έχεις και εσύ για να χωράει το Θεό, ο οποίος θέλει να κατοικεί μέσα στους ανθρώπους ως ένικος, ως ένικος, στη δική μου, στη δική σου, στη δική του, στη δική της, σε όλων των ανθρώπων της καρδιάς θέλει να κατοικεί. Και ταυτοχρόνως θέλει στις καρδιές μας να βάζουν όλους τους ανθρώπους και αυτούς που μας αγαπούν και όσους δεν μας αδικούν, ακόμη και αυτούς οι οποίοι μας αδικούν και μας βλάπτουν. Και πρέπει, παιδί μου αγαπητό, ως ιερέας να φροντίζεις τους χριστιανούς σου, όχι μόνο για τις ηλικές τους ανάγκες, για την περική και εκ των χριστιανών και εκ των κληρικών, έτσι βλέπουμε την Εκκλησία και είναι λάθος αυτό,
ότι είναι για να δίνει χρήματα, περιουσίες και φαγητό. Είναι και αυτό στην αποστολή της, να περιποιείται τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αλλά υπάρχουν και οι πνευματικές ληστείες. Αυτές που κάνει ο διάβολος που έρχεται να κλέψει την καρδιά του ανθρώπου και που πληγώνει τους ανθρώπους με τις αμαρτίες και τους αφήνει μισοπεθαμένους, περιμένοντας να τους παραλάβει κατά την ώρα της εξόδου τους από αυτήν εδώ τη ζωή. Πρέπει να τους προλάβεις. Οι μηθανείς και να τους φέρεις να τους αναζωογονήσει η χάρη του Θεού, η Εκκλησία με τα Άγια της Μυστήρια. Και περισσότερο να προσέξεις, γιατί υπάρχουν και ληστές ιερετικοί, οι οποίοι τρέχουν από χωριό σε χωριό, από σπίτι σε σπίτι, προκειμένου να αποσπάσουν οπαδούς. Και η αίρεση είναι σαν τη χαλασμένη τροφή. Αν δώσεις χαλασμένη τροφή στον άνθρωπο, θα δηλητηριαστεί, μπορεί και να πεθάνει. Πρέπει και αυτό να το προλάβεις και να του πεις να προσέξει τι τρώει από πνευματικής πλευράς και τι πίνει. Και να μην χάφει, όπως λέμε στην απλή γλώσσα, ό,τι ο κάθε τη χάπαστος του προσφέρει. Αλλά να έχει εμπιστοσύνη στην Εκκλησία του, η οποία έχει την αλήθεια, είναι η αλήθεια και κηρύσσει την αλήθεια. Μπορεί εμείς ως άνθρωποι κριτικοί να πέφτουμε σε λάθη. Άλλοτε μικρά και άλλοτε μεγάλα. Άλλοτε πραγματικά μας καθονάζουν οι άνθρωποι για να παίρνουν είδηση και ορθώς πράττουν. Αλλά πολλές φορές και μεγαλοποιημένα και φανταστικά και συκοφαντικά. Πάντως και εμείς δεν είμαστε αλάθητοι, οι ιερείς. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, δεν θα μπορούσε, λέει, ο Θεός να χρησιμοποιήσει αγγέλους να λειτουργάνε, να κοινωνάνε τον κόσμο, να εξομολογούν τους ανθρώπους. Ποιος θα τον εμπόδιζε, εσύ ή εγώ ή κάποιος άλλος? Ασφαλώς και θα μπορούσε. Γιατί όμως δεν έβαλε αγγέλους? Δεν το κάνανε. Χιλιάδες οι άγγελοι, μιλιάδες οι άγγελοι και χιλιάδες οι αρχάγγελοι. Γιατί διάλεξε ανθρώπους? Διάλεξε ανθρώπους απλούς και ταπεινούς. Ανθρώπους μέσα από την κοινωνία που ξέρουν και αυτοί από πτώσεις και απαρτίες και αδυναμίες, ώστε εφαρμόζοντας το παθόν ιατρός, να φέρονται στους ανθρώπους με αγάπη και κατανόηση και να τους αντιμετωπίζουν με επιείκεια. Άρα λοιπόν δεν είναι σωστό αυτό που λένε μερικοί: εγώ θα πάω να φιλήσω το χέρι αυτού και τι παραπάνω έχει αυτός από μένα? Αυτό είναι βλασφημία. Εναντίον του Θεού απευθείας, όχι εναντίον του ιερέως. Γιατί τι έχει, τη ιεροσύνη έχει, την οποία του έχει από την Αγία Τράπεζα, από τη χάρη του Θεού. Και αυτή επιτελεί όλα τα μυστήρια. Και αυτή τη ιεροσύνη τιμάς όταν φυλάς το χέρι του παπά. Και όταν σηκώνεσαι, όταν περνάει για να του δείξεις σεβασμό, και όταν αποφεύγεις να το κατακρίνεις, αλλά στέκεσαι κοντά του και τον βοηθάς, αλλά και τον ακούεις και τον υπάρχει.
πολλοί άλλοι λένε ναι, δίκιο έχεις. Να είναι όμως ένας καλός παπάς, δεν τον υπακούσουν. Να πέσω να το φυγίσω και τα πω, και όχι μόνο τα χέρια που μου λες. Αν όμως αυτός ο παπάς έχει αμαρτίες, γιατί ξέρεις κανένα παπά που δεν έχει αμαρτίες, εσύ που το λες αυτό, άνθρωπε, αναμάρτητος είσαι, και γιατί δεν εφαρμόζεις αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Βγάλε πρώτα με τα δικά σου τα μάτια, τα δοκάρια, και μετά θα βγάλεις τα σκουπιδάκια που είναι στα μάτια των άλλων ανθρώπων. Αλλά λέει ο Ιερός Χρυσόστομος και εδώ, για προσέξτε, όταν ο Θεός έστελνε στον προφήτη Ηλία, ο οποίος ήταν στην έρημο για να ξεφύγει από τη μνήμη και τον διωγμό, την καταδίωξη των βασιλέων, του Αχαάβ και της Ιεζάβελ, εκεί ο Θεός τον έτρεφε και του έστελνε με ένα κοράκι το πρωί ψωμί και το βράδυ του έστελνε κρέας. Και ο προφήτης Ηλίας τα έπαιρνε και το ψωμί που του στέλνει ο Θεός και το κρέας και έτρωγε και έτσι έζησε σε αυτούς τους δύσκολους χρόνους. Κι όμως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το κοράκι είναι ακάθαρτο πτηνό. Είναι ακάθαρτο πτηνό και είναι και κατάμαυρο. Και δεν είπε ο προφήτης Ηλίας στο Θεό, μα αυτό βρήκες να μου φέρει το φαγητό για να ζήσω. Μπορεί, λέει, και ο ιερέας να είναι μαύρος, όχι γιατί φοράει μόνο τα άρσα, αλλά γιατί έχει πολλές αμαρτίες και μεγάλες, αλλά σου δίνει αυτό που είναι απαραίτητο να ζήσεις. Το Λόγο του Θεού, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και εσύ δεν κοιτάς το χέρι που στο δίνει, αλλά κοιτάς την τροφή που δεν μοιάζει με καμιά άλλη τροφή που έχει το ανθρώπινο τραπέζι. Υπάρχουν όμως και ληστές, οι οποίοι στοχεύουν στην πιο όμορφη ομάδα της κοινωνίας, τους νέους ανθρώπους. Δεν είναι ληστές αυτοί που παγιδεύουν τα παιδιά στα ναρκωτικά? Δεν είναι ληστές αυτοί που οθούν τα παιδιά στη σαρκολατρία και στην πορνεία? Δεν είναι ληστές αυτοί οι οποίοι σπρώχνουν τα παιδιά στα σκοτάδια, στις διασκεδάσεις, στα ποτά και τα ξενύχτια? Τι είναι αυτοί? Δεν κλέβουν το πλούτο της καρδιάς τους? Ασφαλώς. Βέβαια, πολλές φορές αυτοί οι ληστές δεν χρειάζεται να σπάσουν πόρτες και παράθυρα, γιατί αυτά τα παιδιά από έλλειψη παιδείας και αγωγής δεν έχουν ασφαλίσει ούτε τον εαυτό τους, ούτε τις πόρτες, ούτε τα παράθυρα. Και με μία αθωότητα, που μάλλον επιπολαιότητα μπορεί κανείς να την ονομάσει, και αφέλεια, παραδίδονται στον πρώτο τυχόντα. Και τα έχουμε οι μηχανοί. Θα έχει συναντήσει στην Καλκίδα πολλά παιδιά τα οποία εδώ να πέσουν και εκεί να βρεθούν. Νέα παιδιά είναι, άμα τα ρωτήσεις πόσο χρόνο είσαι, θα σου πούν 20, 25, γιατί πάνε σαν ερεθισμένα. Γιατί κάποιος ληστής, πνευματικός ληστής, χειρότερος από αυτούς που παίρνουν στα σπίτια μας και μας παίρνουν τα κοσμήματα και τα χρήματα, τα οδήγησε σε αυτό
το άθλιο χάνει. Βγες να δεις την ώρα που σχολάνε τα νυχτερινά κέντρα που κάποιος Θεός χωρέστονε, παλιός πολιτικός τα ονόμασε πολιτιστικά κέντρα, ακούτε, που μπορεί να φτάσει κανείς. Να δεις εκεί, και δυστυχώς τα βλέπω κάθε φορά που πηγαίνω δεξιά και αριστερά Κυριακή πρωί γράμματα για να λειτουργήσω και λέω στους συνοδούς μου αυτά τα παιδιά από πού προέρχονται, πού βρίσκονταν μέχρι τούτη την ώρα. Να δεις νέες κοπέλες, ηλίγυμνες, μισονισταγμένες, ερήπια πραγματικά και παιδιά, οδύρος, αγόρια και διερωτάσαι. Αυτοί οι γονείς δεν είναι αυτοί. Δεν αγωνιούν για αυτά τα παιδιά. Πώς κοιμώνται όταν τα παιδιά τους δεν είναι στο σπίτι τους. Τα αφήνουν εκεί και τους λένε πηγαίνετε, μην γίνετε καθυστερημένα, μην μου μείνετε στο ράφι, μην είστε ιστοδρομικά, ό,τι κάνουν όλα τα άλλα τα παιδιά θα κάνετε κι εσείς. Ό,τι ανοησίας, ό,τι σε κλιμανικότητος και της ανευθυνότητος. Είναι μερικοί που λένε, εγώ με τα παιδιά μου έχω καλή σχέση, που τα λένε όλα, τους τα λέω όλα. Είμαστε φίλοι. Όχι. Όχι. Ο ρόλος δεν είναι να είσαι φίλος. Ο ρόλος είναι να είσαι πατέρας και μητέρα. Άλλος είναι ο φίλος και η φίλη. Και σαν πατέρας, πρέπει να έχεις μάθει το παιδί σου να σε ακούει. Αλλά αυτό μαθαίνεται από τα νηπιακά χρόνια. Δεν μαθαίνεται όταν ξυπνήσεις εσύ στα 15 και στα 17 του παιδιού. Υπάρχουν βέβαια και γονείς οι οποίοι περνάνε μαρτύρι. Έχουν προσπαθήσει και έχουν δώσει ό,τι καλύτερο είχαν ή έτσι νόμιζαν τουλάχιστον και τώρα περνάνε διπλή την αγωνία. Τους συμμεριζόμαστε και τους μένει και τους δε. Γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι και όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά εσύ πρέπει να αναζητήσεις και αυτά τα παιδιά τα πληγωμένα και να τα προλάβεις. Να είσαι λοιπόν, αγαπητέ μου Αθανάσια, ένας καλός Σαμαρίτης. Και τούτη η ενορία ευθύ σε μέχρι καλούς ιερείς και παλαιότερα αλλά και πρόσωπα. Και έδωσαν ανθρώπους ευλογημένους στην κοινωνία. Να. Ο πρωτοψάλτης και καθηγητής και άριστος και εκλεκτότατος και σεμνότατος και θυσιαστικός συνεργάτης μας ο κύριος Σπύρος ο Σιριτζής, Υιός Ιερέως είναι. Και τον εμνημονεύσαμε την Παπαπέτρα. Και άλλους ιερείς. Αλλά θα μείνω στο τελευταίο. Το Γεώργιο, το συνονόματό σου, μάλλον όχι το συνονόματό σου, αλλά τον άνθρωπο που μοιάζει στη μορφή και στη φωνή. Και είμαι βέβαιος ότι μοιάζει και στην καρδιά. Αυτός λοιπόν πάρε Αθανάση, ο Γεώργιος, εδούλεψε με όλη του την ψυχή σε τούτη την ενορία και την αναμόρφωσε. Και καυχόμαι, διότι από τα ταπεινά μου χέρια έλαβε την Αγία Ιεροσύνη σε τούτη την εκκλησία. Και ο Θεός ξέρει σήμερα πώς με κρατούν τα πόδια μου και η φωνή μου και ο εαυτός μου. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έδωσε τη ζωή του επάνω στο καθήκον. Μου είχε τηλεφωνήσει την προηγουμένη στην Καλκίδα, την ώρα που λέγανε τα παιδιά τα κάλαντα και μου είπε ότι έχει χιόνι η στενή και του πρότεινα, έλα του είπα, αφού έχει χιόνι,
καταιγίδα, να λειτουργήσουμε μαζί στο Μητροπολιτικό Ναό. Για να μην στενοχωρήσει, μου είπε, εντάξει, Σεβασμιότατε, ευχαριστώ, θα το δούμε, αλλά σκέπτομαι, θα πάνε άνθρωποι στην Εκκλησία, κάποιοι θα πάνε, κάποιοι γιορτάζουν. Και όταν ήρθαμε στην Εκκλησία, μετά την έξοδό του από αυτή τη ζωή, την βρήκαμε στολισμένη για τη λειτουργία της πρωτοχρονιάς. Μέχρι και πίτα είχε βασιλόπιτα για να κόψει τους ενωρίτους, γιατί τους θεωρούσε δικούς του ανθρώπους. Οικογένειά του. Σου εύχομαι να αναδειχθείς ένας καλός Σαμαρίτης. Έχεις την αγάπη μου. Έχεις και την αγάπη όλων των πατέρων που είναι αυτή την ώρα εδώ και του πνευματικού σου πατρός, του πατρός του Προδήμου που βρίσκεται στο εξωτερικό και την αγάπη όλων των ανθρώπων. Και σε εκτιμώ προσωπικά και σένα και την οικογένειά σου και τους οικείους σου, διότι έρχεσαι να γίνεις κληρικός τη στιγμή που δεν μπορώ να σου δώσω πιστό. Και θα συνδυάσεις την εργασία που είχες με την ιεροσύνη. Και έχω διακρίνει ότι έχεις και σεβασμό και σεβασμότητα και καλά αισθήματα και οι πληροφορίες που έλαβα και από εδώ και από αλλού όλες είναι όχι απλώς θετικές αλλά θετικόλακες. Θα πάρεις και τη χάρη του Θεού που είναι δύναμη σε κατανίκητη. Ξεκινάς με όλες τις καλές προϋποθέσεις. Θέλω να συγχαρώ και την μέχρι σήμερα διακόνησά σου, τη σύζυγό σου και από τώρα πρεσβυτέρα σου, η οποία στέκεται δίπλα σου, έτοιμη να σηκώσει μαζί σου το σταυρό της Ιεροσύνης. Θα σε εύχομαι να σηκώνετε το σταυρό, αλλά να νιώθετε μέσα στην καρδιά σας κάθε στιγμή και κάθε ώρα τη χαρά και τη λαμπρότητα της Αναστάσεως. Είμαι δε βέβαιος ότι όλοι οι κάτοικοι αυτής της ενορίας θα σε αγκαλιάσουν και θα σου συμπαρασταθούν και μαζί όλοι θα αποτελέσετε μια ευεργημένη οικογένεια. Ο παπάς πάει πάνω μπροστά γιατί μπαίνει να είναι οδηγός και στον οδηγό του λέει ο καθένας πώς θα χειριστεί το τιμόνι. Ακόμη και ο συνοδηγός απαγορεύεται να μιλεί στον οδηγό. Η αγάπη του Θεού να σας σκεπάζει όλους, να σας δίνει υγεία και να καμαρώνετε για τον παπά σας, αυτό σας εύχομαι. Αυτό εξαρτάται και από εσάς και από εκείνον. Και εκείνος να χαίρεται για εσάς που είστε πλέον τα παιδιά του. Thank you.
άκουσης των ευχών της καθιερώσεως του νέου πρεσβυτέρου, όλοι με ευλάβεια να γονατίσουμε προσευχόμενοι υπέρ αυτού. Πρώτος αμέ, η Θεία Χάρις, η πάντοτε ασθενή θεραπεύουσα, Amen.
αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Με τα πάντων ημών.
Oh,
ιεράσιμων συνόδους, εις ορθοδοκούς εις πρόγων, εις εις αληθεία. Εν πρώτης πνίστητη Κύριε, του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου, ον χάρισε τες Αγίες σου εκκλησίες εν ειρήνη, σώων εν τιμών υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της της αληθείας. Και πρότιστη την Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου, ορθάρισε τες Αγίες του εκκλησίες εν ειρήνη, σώων εν τιμών υγεία μακροημερεύοντα
Yeah.
πάντων, αθανάτων εκ ουρανίων ζώπιων Χριστών Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Των αθανάτων σου και εκ ουρανίων μυστηρίων. Ορθοδόξον ημών κοινωνών, στήριξον εμάς εκ του φόβος τους πάντους. Φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηγεσίες της ενδόξου Θεοτόπου και αεί Πατέρου Μαρίας και πάντων του Παιδίου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομε. Του Κυρίου δεηθώμε. Ευλογώντους ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζουν τους επισήμερα κοινότητας, σώσω το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευθέρια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόσου σου και εκεί σου δυνάμει και μη καταλήψεις ημάς σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόησε τις εκκλησίες σου, τις ιερές σου, τις άκουσιν ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνω το όριμα τέλειον, άνοτε νεστή, καταβαίνουμε τους του πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία πριν προσκύνηση να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τη νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Amen.
είναι γεμάτα από τη χάρη του και τη χαρά του, από την ελπίδα, από την πίστη, αλλά και από τα έργα της αγάπης, θα μας κάνουν όλους να μοιάζουμε σαν τον καλό Σαμαρίτη. Θέλω και πάλι να σας συγχαρώ για τον νέο ιερέα σας. Και επίσης θέλω πριν πω το διευθυντικό να εκφράσω τη μεγάλη μου συγκίνηση και την ικανοποίηση που είδα τόσα παιδάκια, αλλά είναι και τον Πάτερ ημών, με όλη τους την απλότητα και με όλη τους την καρδιά. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν πάτε να προσευχηθείτε, λέει, να βάζετε μπροστά τα παιδάκια. Να λένε εκείνα, να τα μαθαίνετε, να λένε το Άγιος ο Θεός, να κάνουν το σταυρό τους, να λένε το Πάτερ ημών, ώστε για χαρτίρι των παιδιών, των αθώων καταπαιδών, γιατί σήμερα και αυτά τα μικρά και τα ίδια ακόμα προσπαθούμε να τα δηλητηριάσουμε και να τα αποδηλέψουμε, να δίνει ο Θεός έλεος και σε εμάς τους μεγάλους. Και χάρηκα που κοινώνησα. Σας παρακαλώ να εκκλησιάζεστε, που πας δεν είστε για φιγούρα εδώ, για να εκκλησιάζεστε και να φέρετε τα παιδιά σας να κοινωνώνουν. Αλέως πώς θα το μετανιώσετε. Σας το λέω εκ των προτέρων για την καλή λογαριασμή κάνουν τους καλούς φίλους. Τι σημαίνει αυτό, εύχομαι να μην χρειαστεί να το δείτε. Να ζήσετε, εντάξει τι είναι, σας βλέπω όλους τώρα, συνοφριωθείτε, συνοχωρηθείτε, όχι, αυτή είναι μια απλή προειδοποίηση. Πώς λέει στον δρόμο, μην τρέχεις πάνω από 80 χιλιόμετρα, άμα πας 200, θα πάτε σε μια, αλλά άμα πας εκεί μέχρι 80, πες δεν με πειράζει εμένα η προειδοποίηση, γιατί εγώ είμαι εντάξει. Κάπως έτσι θέλω να το βλέπω. Να σας ζήσει λοιπόν ο παπάς να είναι πάντα αξίως. Πιστεύω να καταλαβαίνει ότι αυτά τα χειροκροτήματα είναι και απαιτήσεις, δεν είναι μόνο. Και λοιπά και λοιπά. Θα σας προσφέρει εκείνος το αντίδωρο, θα έχετε δεξιά και αριστερά για να παίρνετε το αντίδωρο, θα του φυλάτε το χέρι και θα του λέτε καλή ιεροσύνη να έχει. Εκείνο σας λέει η ευλογία Κυρίου, ευλογία Κυρίου. Και έρχοντας προς τα έξω θα σας περιμένει ο πατήρ Γεράσιμος για να σας προσφέρει από μια εικόνα που είναι ενθύμιο της χειροτονίας και προσφορά του φίλου των Ιδέντρων του Παντρός Αθανασίου και της οικογένειας του. Δύο και γλυκά, γλυκά και κέρατα και όλα.
σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να ανακοινώσουμε επίσης την αγάπη σας, ότι πρώτα ο Θεός την Τρίτη το απόγευμα, στις 12 του μηνός στις 6 και την επόμενη μέρα την Τετάρτη 13 του μηνός, εορτάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και κατά συνέπεια άγει και τα ονομαστήριά του ο Επίσκοπος και Μητροπολίτης μας. Είμαστε όλοι καλεσμένοι σε αυτήν την γιορτή και γνωρίζετε γιατί. Γιατί ο Επίσκοπος και Μητροπολίτης μας είναι αυτός που ευλογεί, αγιάζει, προσεύχεται υπέρ ημών, χειροτονεί παπάδες για τις ενορίες μας και καλεί όλους στην κοινωνία της αγάπης μέσα από την προσφορά της Θείας Λειτουργίας. Είμαστε καλεσμένοι όλοι πρώτα ο Θεός στον Εσπερινό, την Τρίτη το απόγευμα στις 6, στον Ιερό Ναό, τον Μητροπολιτικό του Αγίου Δημητρίου στην Χαλκίδα, την επομένη το πρωί στο Αρχιερατικό Συλλήτρουμο και το απόγευμα της Τετάρτης, 13 του μηνός, στις 6 το απόγευμα ως τις 9, θα δέχεται ο Επίσκοπός μας στην Μητρόπολη τα χρόνια πολλά και τις ευχές όλων των παιδιών. Δεν έχουμε βέβαια την απέτηση να φύγετε από τη στενή στην Καλκίδα. Αλλά όπου κι αν είστε, μπορείτε να πείτε ένα κύριε λέξο για τον δεσπότη σας. Διευκόν του Αγίου Δεσπότη μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ελέησον και σώσον πλάνα μου πάνω μέσα μας. Καλή σας ημέρα, όλο μαζί σας. Άξιος! Άξιος!